Καλησπέρα. Και να ετοιμάζονται και από τα κέντρα τώρα. Εγώ είμαι γονέας και λέγομαι Παντελής. Έχω γιο ο οποίος είναι στον ΟΚΑΝΑ. Είναι σε στεγνό πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ, είναι επιλογή. Δηλαδή είναι δικιά μου επιλογή. Και του παιδιού επιλογή. Δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να βάλουμε ένα παιδί να είναι μέσα σε ένα χώρο, ο οποίος χώρος απλώς θα αλλάξει τη χρήση από ένα παράνομο σε ένα νόμιμο ναρκωτικό. Δικιά μου άποψη είναι. Πιστεύω ότι είναι βέβαια, καταλαβαίνουν και άποψη του ΚΚΕ αυτή. Και δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Υπάρχουν ενδεχομένως και ανάγκες σε κάποιες περιπτώσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες που κάποια άτομα θα πρέπει να πηγαίνουν και σε κάποιο ενδεχομένως. Αλλά έχει ο καθένας και την υποχρέωση να βάλει μπροστά το δικό του θέλω και τη δικιά του δύναμη για να διεκδικήσει τι θέλει για το αύριο. Και το αύριο δεν μπορεί να είναι σε καμιά περίπτωση τέτοιο το οποίο δεν θα είναι καθαρό. Γιατί ό,τι δεν είναι καθαρό και είναι θολό, δεν μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα για τη μετέπειτα ζωή και την καθαρότητα της ζωής. Και η ζωή πρέπει να είναι καθαρή. Και πρέπει να είναι καθαρή γιατί το δάκρυ που ρίχνει ο κάθε γονιός για να στέκεται εκεί, και νομίζω ότι πολλοί με καταλαβαίνουν, θα πρέπει να είναι τόσο δυνατό και τόσο καυτό που να μπορεί να καθαρίσει οτιδήποτε υπάρχει μπροστά για να βγει αυτή η ζωή πέρα. Τίποτα δεν δίνεται κατά λάθος, τίποτα δεν κερδίζεται εύκολα και να πω ότι έχω απόλυτο σεβασμό στους εργαζόμενους στο ΟΚΑΝΑ για να μην μπερδευτούμε δηλαδή και νομίζουμε και παρερμηνευτεί. Στους θεραπευτές που υπάρχουν εκεί μέσα έχω απόλυτο σεβασμό. Δίνουν κάθε μέρα όλοι οι εργαζόμενοι εκεί και σε όλα τα προγράμματα δίνουν την ψυχή τους. Και τη δίνουν την ψυχή τους όπως δίνουν και οι γονείς. Αλλά θα πρέπει να είναι τόσο καθαρή η πολιτική όσο είναι η καθαρή πολιτική που βάζει αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ για να μπορούμε να κάνουμε μια κοινωνία που θα είναι πεντακάθαρη, θα είναι αγωνιστική, θα είναι δυναμική και θα δώσει αποτέλεσμα. Γιατί μια κοινωνία η οποία λέμε ότι θα είναι έτσι και θα είναι αλλιώς, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, στόχος ακόμα και από τα προγράμματα που έχουν υποκατάσταση μέσα θα πρέπει να είναι να πάει το παιδί σε ένα πρόγραμμα για να καθαρίσει οποιοδήποτε δηλαδή. Εξαρτημένο σε ένα πρόγραμμα που θα καθαρίσει και να μην το χρειάζεται αύριο την υποκατάσταση. Και αυτά που βάζουν τώρα στο θέμα ελεγχόμενοι χώροι και μη ελεγχόμενοι χώροι, γιάφια κάνουν και σημεία τα οποία θα πηγαίνουν τα παιδιά και οι πιο μεγάλοι ενδεχομένως, για να βρωμίζουν το αίμα τους και να βρωμίζουν την κοινωνία. Δεν είναι βρώμικα τα παιδιά, και είναι βρώμικοι, ούτε είναι βρωμικοί χρήστες. Και βέβαια ακόμα περισσότερο δεν είναι βρώμικοι οι εργαζόμενοι που είναι εκεί μέσα, προσπαθούν να καθαρίσουν τον κόσμο, όλοι οι εργαζόμενοι. Όλοι οι γονείς και όλοι οι εργαζόμενοι είναι μαζί ένα μέτωπο. Βρώμικοι είναι οι πολιτικοί που προασπίζονται αυτά τα... Αυτή η πολιτική που προασπίζεται τη συνέχεια των ναρκωτικών και θα πρέπει να δούμε αυτούς τους βρώμικους να πετάξουμε απ' έξω. Και είναι υποχρέωση του κάθε γονιού εδώ μέσα να καθαρίσει το δάκρυ του και να βάλει το δάκρυ του κάνει αγωνιστικό και να διεκδικήσει την επόμενη μέρα να είναι καθαρή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ.